σας, παιδιά! Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω! Τι ωραία που είναι η παρέα μας, ε! Κάθε εβδομάδα εδώ στην αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για έναν Άγιο ο οποίος μαρτύρησε για τον Χριστό και την Ελλάδα το 1821. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε στις 10 Απριλίου κάθε χρόνο. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε το 1745 στη Δημητσάνα, στην Πελοπόννησο. Οι γονείς του ήταν φτωχοί. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Γεώργιος και έμαθε τα πρώτα του γράμματα από τον θείο του ιερομόναχο Μελέτιο και κατόπιν έφυγε, παιδιά, και πήγε στη Σμύρνη. Μαθαίνοντας γράμματα εκεί, στη συνέχεια πήγε στη Ζάκυνθο στη Μονή των Στροφάδων και ολοκλήρωσε την γνώση και τη θεολογική του μόρφωση στην Πάτμο. Όταν επέστρεψε στην Σμύρνη, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος τον έκανε αρχιδιάκονο και κατόπιν ιερέα και όταν ανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1788, τον έκανε διάδοχό του, παιδιά, στη Μητρόπολη της Σμύρνης. Επί 12 χρόνια, ο Άγιος Γρηγόριος έκανε πάρα πολλά έργα στη Σμύρνη. Αναστήλωσε τους ναούς, ίδρυσε σχολεία, φρόντιζε τους φτωχούς και το 1797 εξελέγει, παιδιά, Οικουμενικός Πατριάρχης. Και τι έκανε? Ιδρύει τυπογραφείο που εκδίδει βιβλία στη δημοτική γλώσσα, στη γλώσσα που καταλάβαινε ο λαός, για να μπορέσουν τα βιβλία αυτά να πάνε σε όλη την Ελλάδα και οι άνθρωποι να μάθουν γράμματα. Και όχι μόνο αυτό, ετοιμάζεται για την εξέγερση, την επανάσταση των Ελλήνων. 1,5 χρόνο μετά, κάποιοι που μέσα στην εκκλησία δεν τον συμπαθούσαν τον καταγγέλνουν στο Σουλτάνο και εκείνος τον εξορίζει στη Χαλκιδόνα και κατόπιν στη Μονή Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Θα γίνει υπόδειγμα μοναχικής ζωής και θα ανακληθεί, θα γυρίσει στο Πατριαρχείο το 1806. Για δεύτερη φορά όμως θα τον διώξει ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο δεύτερος το 1808. Θα πάει στην Πρίγκιπο και μετά στο Άγιον Όρος. Το 1818 θα τον πλησιάσουν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και θα του πούνε ότι ήρθε η ώρα για την Επανάσταση. Ο Γρηγόριος το δέχεται με πολύ χαρά, αλλά τους λέει περιμένετε ακόμα, δεν είναι όλα έτοιμα. Χρειαζόμαστε σχολεία και ένα φιλόπτωχο ταμείο ώστε να μπορούν οι χριστιανοί να προετοιμάζονται. Και έτσι επιστρέφει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Το 1821, την 1η Φεβρουαρίου, ξεσπάει η Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη σημερινή Ρουμανία. Οι Τούρκοι διατάζουν να συγκεντρωθούν στο Φανάρι, στη Κωνσταντινούπολη, όλες οι οικογένειες της πόλης. Και ο Πατριάρχης, για να αποφευθεί σφαγή, εγγυάται στο Σουλτάνο ότι οι Έλληνες δεν θα ξεσηκωθούν στην κυρίως Ελλάδα. Και ο Σουλτάνος του λέει, για να πιστώ πρέπει να γράψεις ένα έγγραφο με το οποίο θα καταδικάζεις σε απομάκρυνση από την εκκλησία τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον επικεφαλής των Ελλήνων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Όμως ο Υψηλάντης το ήξερε αυτό, γιατί ο Πατριάρχης, παιδιά, είχε στείλει κρυφά απεσταλμένο και του είπε, μη φοβηθείς αυτό που θα διαβάσεις, δεν είναι αλήθεια, το κάνω για να προστατέψω τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. 31 Μαρτίου ο Τούρκος Σουλτάνος μαθαίνει ότι έγινε επανάσταση στην Πελοπόννησο και έτσι ο Πατριάρχης καταλαβαίνει ότι έρχεται η ώρα του. Προβλέποντας ποια θα ήταν η μοίρα του, πολλοί του λένε σήκω φύγε, και ο Πατριάρχης, παιδιά, λέει πώς να εγκαταλείψω το ποιμνιό μου, είμαι Πατριάρχης για να σώσω τον λαό μου και όχι για να τον παραδώσω στα ξύφη των Τούρκων. Ο θάνατός μου θα ωφελήσει περισσότερο από τη ζωή μου, γιατί θα κάνει τους Έλληνες να αγωνιστούν με την απελπισία εκείνη που συχνά φέρνει τη νίκη. Όχι, όχι, δεν θα γίνω αφορμή να κοροϊδεύει ο κόσμος, βάζοντάς το στα πόδια, ώστε να με δείχνουν με το δάχτυλο και να λένε «Να, ο Φωνιάς, ο Πατριάρχης, ο οποίος άφησε το λαό του». Στις 10 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα τότε, ο Άγιος Γρηγόριος τελεί την αναστάσιμη λειτουργία. Στο τέλος της λειτουργίας
του επιβεβαιώνουν την είδηση της επανάστασης στην Πελοπόννησο και λίγες ώρες αργότερα εκπρόσωποι του Σουλτάνου τον συλλαμβάνουν και τον στέλνουν στη φυλακή. Του ζητάνε να εγκαταλείψει την πίστη και απαντά: «Ο Πατριάρχης των Χριστιανών, Χριστιανός θα πεθάνει». Λίγο αργότερα, μόλις εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο ο διάδοχός του, τον κρεμάνε, παιδιά, στην πύλη του Πατριαρχείου, η οποία από τότε παραμένει κλειστή στη μνήμη αυτού του μεγάλου εγκλήματος. Την ίστατη στιγμή, ο Άγιος Γρηγόριος θα υψώσει τα χέρια στον ουρανό, θα ευλογήσει τους χριστιανούς και θα πει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξε το πνεύμα μου». Θα πετάξουν το σώμα του στη θάλασσα. Και θα διαπιστωθεί όμως ότι μετά από μερικές μέρες το σώμα επέπλε, παρότι του είχαν βάλει μια βαριά πέτρα. Και ένα ελληνικό πλοίο, παιδιά, υπό ρωσική σημαία, το βρίσκει το σώμα του Αγίου και το μεταφέρει στην Οδυσσό. Επί πολλές ημέρες, πλήθος κόσμου θα προσκυνά το Άγιο Λείψανο, το οποίο παρέμεινε άφθαρτο. Το 1871, στην 50η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, το Άγιο Λείψανο, παιδιά, του Πατριάρχη, θα μεταφερθεί στην Αθήνα και βρίσκεται μέχρι σήμερα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Τι να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία? Πρώτα απ' όλα, ότι αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό αγαπά και την πατρίδα του. Αλλά την αγαπά όχι για να της κάνει κακό, ούτε για να κάνει κακό στους άλλους ανθρώπους, αλλά γιατί θέλει να τη βλέπει πάντοτε ελεύθερη. Ελεύθερη από τυραννίες, αλλά και ελεύθερη από αμαρτίες. Το δεύτερο, ότι ο Άγιος Γρηγόριος είχε την έγνοια του και στον τελευταίο άνθρωπο και ήξερε να αγαπά με κάθε τρόπο. Και το τρίτο, ότι στα δύσκολα δεν κρύφτηκε. Δεν το σκάσε για να γλιτώσει το κακό και το θάνατο, αλλά μπήκε μπροστά, ώστε στο πρόσωπό του να εκτονωθεί, παιδιά, ο θυμός του Σουλτάνου και να γλιτώσουν το θάνατο οι άλλοι συμπολίτες του και συμπατριώτες του στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία. Αυτός που είναι ηγέτης μπαίνει μπροστά και δεν κρύβεται. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό. Ήταν ωραία ιστορία, πιστεύω σας άρεσε. Μας θύμισε Χριστό και Ελλάδα. Να έχουμε την ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου και να χαιρόμαστε που ο Χριστός δίνει στην πατρίδα μας τέτοιους ήρωες, τέτοιους Αγίους. Γεια σας, παιδιά. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.